Επιτίθει άλλοτε με τη δίθεν ιδιότητα του υπαλλήλου της κοινωνικής πρόνοιας και άλλοτε του εργαζομένου στον οργανισμό το χαμόγελο του παιδιού, ζήτησαν χρήματα από την εκκλησιαστική κοινότητα για την οικονομική υποστήριξη ευάλωτων παιδιών και οικογενειών. Πρόκειται για ένα από τα κρούσματα οικονομικής εκμετάλλευσης στο όνομα του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και πιο συγκεκριμένα στην ευρύτερη περιοχή της Καβάλας. Ένα και αυξάνονται τα κρούσματα, αλήθεια, στην περιοχή και τις περιφέρειες της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και στην ευρύτερη περιοχή της Καβάλας. Έχει συμβεί πάλι στο παρελθόν, η αλήθεια είναι, στην περιοχή εδώ τη δική μας. Εξίσου έχει συμβεί κάτι αντίστοιχο, δηλαδή κάποιος άνθρωπος προσπαθούσε εν ονόματι του οργανισμού να αποσπάσει κάποια χρήματα από συμπολίτες μας. Πάλι έφτασε στη γνώση μας από ανθρώπους που γνωρίζουν ότι αυτός δεν είναι ο τρόπος λειτουργίας του οργανισμού και έτσι πάλι με τη βοήθεια των αρχών κινηθήκαμε ανάλογα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι και στις δύο περιπτώσεις μια γυναίκα κάλεσε ιερείς σε εκκλησίες της Καβάλας ζητώντας χρήματα εκ μέρους του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού. Συγκεκριμένα και εμείς λάβαμε το προηγούμενο διάστημα δύο κλήσεις από ιερείς δύο εκκλησιών της πόλης ότι κάποια κυρία συγκεκριμένα κάλεσε προφασμένο ότι είναι είτε εργαζόμενη της κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου, της Πρόνοιας είτε και του οργανισμού σε ένα άλλο τηλεφώνημα ζητώντας χρήματα από τους ιερείς με πρόφαση ότι κάποιο παιδί είχε κάποια ανάγκη είτε κάποια οικογένεια είχε ανάγκη και χρειαζόταν τη στήριξη. Μας κάλεσαν για να επιβεβαιώσουν, εμείς απευθυνθήκαμε αμέσως στις αρμόδιες αρχές για να είναι ενήμεροι, όπως προτείνουμε και στους ίδιους να απευθυνθούν στις αρμόδιες αρχές, γιατί είναι πάντα δίπλα μας και είναι πολύ σημαντικό να απευθυνόμαστε στην αστυνομία για να βοηθά και να συνδράμει και αυτή από την πλευρά της. Το χαμόγελο του παιδιού συνιστά στους πολίτες να μην συνδράμουν οικονομικά ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο άτομα που περιφέρονται στους δρόμους, σε καταστήματα ή μεταβαίνουν στα σπίτια τους, ακόμη και όταν φορούν διακριτικά με το σήμα και την επωνυμία του οργανισμού, διότι αυτά είναι πλαστά. Το ίδιο ισχύει και για τυχόν ενημερωτικά έντυπα ή δίθεν αποδείξεις σύσπραξης δωρεάς, διότι έχει διαπιστωθεί ότι όλα αυτά είναι πλαστά, με σκοπό να υφαρπάξουν χρήματα για ίδιον όφελος και να εξαπατήσουν τους ανυποψίαστους πολίτες. Διευκρινίσουμε στον κόσμο ότι το χαμόγελο του παιδιού ποτέ δεν θα καλέσει για να ζητήσει χρήματα, ούτε θα βγει στον δρόμο επίσης για να ζητήσει χρήματα ή να πουλήσει κάποια είδη έτσι, στο δρόμο και να ζητήσει για τη στήριξη των οικογενειών. Πάντοτε υπάρχει η ταυτότητα του εργαζόμενου, υπάρχουν τα γραφεία μας που μπορείτε να απευθυνθείτε πολύ συγκεκριμένα. Όποιος θελήσει να κάνει κάποια δωρεά στον οργανισμό, πάντοτε δίνεται η νόμιμη απόδειξη. Και όπου βρίσκονται και πολλούνται τα είδη του οργανισμού είναι σε κάποιους οργανωμένους χώρους, όπως το μπαζάρ ας πούμε. Και συγκεκριμένα οτιδήποτε θελήσετε μπορείτε να είστε σε επικοινωνία με τον οργανισμό, με τα γραφεία μας εδώ είτε και τα κεντρικά, για να είναι πολύ διευκρινισμένα αυτά που δίνονται ουσιαστικά από τον κόσμο. Το χαμόγελο του παιδιού παρακαλεί όλους τους πολίτες, τους φίλους τους, αλλά και οποιονδήποτε αντιληφθεί τέτοια περιστατικά, να επικοινωνήσει άμεσα τόσο με τις αστυνομικές αρχές, όσο και με τον οργανισμό, στην Εθνική Τηλεφωνική Γραμμή για τα Παιδιά SOS 1056.